Κύριε Παπά, έχετε το λόγο. Έλεγα, κύριε Πρόεδρε, ότι θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου από κάτι το οποίο μάλλον ενώνει τα αισθήματα όλων των πτερήγων της Βουλής. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ που είναι στους τελικούς. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκράκα, συμφωνούμε νομίζω σε αυτό. Ναι, όχι σε αυτό, είναι απολύτως βέβαιο ότι συμφωνούμε. Βέβαια σκεφτόμουν ότι, πώς είχε πει ο Θεμιστοκλής, ούκα με καθεύδει το του Μιλτιάδου τρόπεο για την νίκη στη Μάκη Μαραθώνα, και οι τρεις προπονητές, και ο Μεντιλίμπαρ και ο Αταμάν και ο Μπαρτζόκας, θα ζηλεύουν τον κύριο Σκρέκα για τα πανευρωπαϊκά που έχει πάρει στον πληθωρισμό τροφίμων. Τα αλλεπάλληλα. Υπό αυτές τις συνθήκες ερχόμαστε να συζητήσουμε, κύριε Σκρέκα. Και μας κάνει τρομερή εντύπωση που πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων την πρόταση για μείωση των έμεσων φόρων. Την έχουν εφαρμόσει 16 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν, ενδεικτικά θα πω μόνο, πέρα του ότι εμείς είμαστε στο 5,3 και ο μέσος όρος είναι στο 1,2, ότι η Κύπρος είναι στο 1,1 και η Πορτογαλία σχεδόν στο 0, που μηδένισαν το ΦΠΑ στα κρέατα και στα γαλακτοκομικά. Και έρχεστε βεβαίως με τη μόνιμη εποδό ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Εχθές ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη και πραγματικά σοκαριστήκαμε. Δεν μειώνουμε, λέει, το ΦΠΑ για να μην αυξηθεί η κατανάλωση. Έλεος, μιλάτε για τρόφιμα. Δεν μιλάτε για κοσμήματα, δεν μιλάτε για είδη πολυτελείας. Έχει πέσει η κατανάλωση 8,8 σε ένα χρόνο. Στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα. Λέτε ότι δεν θέλετε να αυξηθεί η κατανάλωση στα τρόφιμα. Έχει πέσει δηλαδή σε όγκο ο κύκλος εργασιών στα τρόφιμα. Μάλιστα. Από εκεί δεν χάνετε έσοδα. Σας ρωτάω πάρα πολύ απλά. Όλη η αλυσίδα αξίας 10% κάτω. Ο μεταφορέας, οι ώρες εργασίας του ανθρώπου που τα βάζει στο ράφι τα τρόφιμα, δεν θα πλήρωνε φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Δεν θα εισέπρατε το κράτος παραπάνω από εκεί. Δεν θα καταναλώναν όσα χρειάζονται λίγο παραπάνω οι Έλληνες καταναλωτές που κόβουν από παντού. Πλέον. Όποτε θέλετε θυμάστε τη δημοσιονομική ισορροπία. Δεν πειράζει που έχουμε 4 δις υπερπλεώνασμα για το 22 και το 23. 4 δις υπερπλεώνασμα. Πάνω από τους δημοσιονομικούς στόχους. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του τετραμήνου. 1,6 δις παραπάνω έσοδα από το στόχο. Και συνεχίζεται. Σε όλους τους τόνους. Δεν θα μειώσετε το ΦΠΑ πουθενά. Και μας κουνάτε το δάχτυλο μας. Που λέμε τι. Αυτό που έλεγαν, που έχει πει και η Κομισιόν από την άνοιξη του 22 και έχουν εφαρμόσει σχεδόν όλες οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή κάνατε και μια κίνηση η οποία είναι προσβλητική κατά τη γνώμη μου για την νοημοσύνη του ελληνικού λαού, επιμένετε τόσο καιρό να μην μειώνετε τους φόρους και έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και στέλνει μία επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν, με την οποία έχει και προσωπική γνωριμία, για να της πει ότι κάτι πρέπει να κάνει με την πολιτική των πολυεθνικών. Βεβαίως απαντάει πεντώντας την μπάλα στην εξέδρα και υποστηρίζεται ότι πάντα κάποιος άλλος θέλει για την ακριβία δι' αυτού του τρόπου. Και είναι προσβλητική, διότι έρχεται μόνο λίγες μέρες πριν την κάλπη για να ρίξει την ευθύνη, όπως κάνετε και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, κάπου αλλού. Η μόνιμη εποδός απέναντί μας είναι ότι οι προτάσεις μας δημιουργούν δημοσιονομικό κενό. Δεν σας αρέσουν οι δικές μας προτάσεις. Έχουμε καταθέσει πακέτο προτάσεων για την ακρίβεια και πακέτο προτάσεων για το φορολογικό. Γιατί σας ενοχλούν οι προτάσεις για την ακρίβεια? Επειδή μειώνουν τους έμεσους φόρους μόνο? Όχι. Δεν σας ενοχλούν μόνο γι' αυτό. Σας ενοχλούν διότι λέμε ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη, τα οποία δεν τα βλέπετε πουθενά. Εκεί που κάθεστε, κάθονταν ο κύριος Θεοχάρης και απάντησε στον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, το Σοκράτη το Φάμελο, ότι τα δηληστήρια για το 2023 δεν είχαν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. 4 συστημικές τράπεζες, 4 δισκέρδη λοιπόν το προηγούμενο έτος. Για το πρώτο τρίμηνο εκτιμούσαν 800 εκατομμύρια κέρδη, κοντεύουν στο 1,1 δις. Πρωταθλητές στη διαφορά επιτοκίων χορηγήσεων καταθέσεων. Και εκεί. Και υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία σε εκκρεμότητα 22-25 που λέει ότι μπορεί να μπει πλαφόν στα επιτόκια και δεν την φέρνετε. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Και νομίζω ότι ο κόσμος το έχει καταλάβει. Και μια μιλάμε για κοστολόγηση. Και φαντάζομαι ότι και αύριο πάρα πολλά πράγματα θα υποθούν για την κοστολόγηση του προγράμματος. Μπορείτε να μου πείτε μία διάταξη του παρόντος νομοσχεδίου που έχει κοστολογηθεί, κύριε Σκρέκα? Μία διάταξη. Μία διάταξη. Δείτε την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου και πείτε μου, αυτή η διάταξη έχει κοστολογηθεί τόσο? Καμία! Καμία από τις διατάξεις δεν έχει κοστολογηθεί. Καταγράφει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους απώλειες εσόδων ή ενδεχόμενες δαπάνες και πουθενά δεν έχουμε νούμερο. Και επιτίθεστε στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταθέτει κοστολογημένες προτάσεις και για την ακρίβεια και για το φορολογικό. Δεν σας αρέσουν οι προτάσεις μας και για το φορολογικό βεβαίως. Εκεί κι αν έχουμε ακούσει. Γιατί να μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές για τα εισοδήματα μέχρι 100.000 ευρώ? Κύριε Σκρέκα, υπάρχουν 500.000 Έλληνες οι οποίοι έχουν σωρευτικά εισόδημα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022, καταγεγραμμένο. Κατά κύριο λόγο, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συμπολίτες μας, έχουν εισοδήματα από μερίσματα. Τα μερίσματα φορολογούνται αυτοτελώς με 5%. Είναι δίκαιο αυτό? Δεν είναι δίκαιο. Και λέμε να μπουν αυτά τα εισοδήματα στις φορολογικές κλίμακες και να πληρώνουν και αυτοί οι άνθρωποι ότι πληρώνουν οι μισθωτοί. Για να τηρηθεί το Σύνταγμα, που λέει ότι ο κάθε Έλληνας συμβάλλει ανάλογα με τις δυνατότητές του. Το αρνείστε, το παρακάμπτετε και κάνετε σπέκουλα απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Αυτό δεν είναι υπεύθυνη πολιτική. Αυτό είναι μια ακραία μεροληψία υπέρ των εχόντων και κατεχόντων, κύριε Σκρέκα. Υπάρχει αυτή η τεράστια αδικία στους φορολογικούς συντελεστές. Και λέμε να διορθωθεί. Και δεν το δέχεστε. Νομίζω ότι θα βρείτε την ευκαιρία, ελπίζω, να απαντήσετε και στα σχετικά. Τώρα, σας είπα ότι και το παρόνομο σχέδιο είναι ακοστολόγητο, για να μην σας αδικήσω. Δεν είστε ο μοναδικός που έχετε αυτή την τακτική. Έρχονται εδώ πέρα ρυθμίσεις και τροπολογίες, οι οποίες δεν έχουν κοστολόγηση, μία μετά την άλλη. Και εξηγούμε, 20 Σεπτεμβρίου του 2022, τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την επιδότηση του πετρελαίου σε αγρότες και αλλοίς. Μιλάτε γενικά για δαπάνη, ενδεχόμενη δαπάνη, ετήσια απώλεια εσόδων. Καμία κοστολόγηση. 12 Οκτωβρίου 2022, τροπολογία του ανάπτυξης για την ενίσχυση των επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η ίδια γενικόλογη διατύπωση. 21 Φεβρουαρίου του 2023, τροπολογία του Οικονομικών για τη Λάρκο. Μπορεί να σας ενδιαφέρει και παραπάνω αυτή. Ακοστολόγητη και αυτή. 28 Μαρτίου του 2023, πάλι ακοστολόγητες ρυθμίσεις. 22 Μαρτίου του 2024, τροπολογία για απαλλαγή από τον έμφυα για κάποιες κατηγορίες και αλλαγές προϋποθέσεων για την Golden Visa. Και εκεί ακοστολόγητη. Και εκεί ακοστολόγητη. Εδώ, αν έχετε την καλοσύνη να τα καταθέσω στα πρακτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πολιτική σας λοιπόν έχει σαφές κόστος. Έχει κόστος για τα νοικοκυριά που έχουν χαμηλό εισόδημα, για τα νοικοκυριά που αναγκάζονται το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που έχουν να το δαπανούν για τη στέγη και τη διατροφή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, νομίζω, πρόδειλο και δεν μπορείτε να το αρνηθείτε. Θέλω να κάνω και μία αναφορά σε ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το άγιο δισκοπότερο της ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο διάλογο ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαστε στα μέσα του 24 και λίγοι το 2026. Η μόνιμη επιχειρηματολογία από τα κυβερνητικά έδρανα ήταν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πόροι του μοιράζονται δικαίως και ότι και οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μερίδιο από αυτό. Άλλα νέα μας έρχονταν από την οργανωμένη επιχειρηματικότητα και ειδικά από τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ότι είναι αποκλεισμένοι. Σας καταθέσαμε λοιπόν ερώτηση ζητώντας να μας δώσετε την κατάταξη των εταιριών, των επιχειρήσεων που έχουν ωφεληθεί από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με βάση το επίπεδο απασχόλησης αυτές. Και η απάντηση μας έκανε και εμάς να σου ευχαριστούμε. Πόσες πολύ μικρές επιχειρήσεις από τις εκατοντάδες χιλιάδες έχουν δανειοδοτηθεί, κύριε Σκρέκα, από το Ταμείο Ανάκαμψης? Δεν σας λέω δικά μας στοιχεία, την απάντησή σας αναπαράγω του Υπουργείου. 7
7 μικρές επιχειρήσεις, μόνο από τις εκατοντάδες χιλιάδες έχουν πρόσβαση στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Άκουσον. Στον αντίποδα, 150 επιχειρήσεις νέμονται 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η δική σας απάντηση τα λέει αυτά. 150 μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες κατά τεκμήριο έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά προτιμούν τα χαμηλότερα επιτόκια του Ταμείου Ανάκαμψης, παραμερίζοντας και την απαράβατη αρχή του Ταμείου Ανάκαμψης, την αρχή της προσθετικότητας, που σημαίνει ότι για να χρηματοδοτηθεί ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να κριθεί ότι είναι ένα επενδυτικό σχέδιο που δεν θα γίνονταν εάν δεν υπήρχε το Ταμείο Ανάκαμψης. Και βλέπουμε εταιρείες εύρωστες με πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό να υποκαθιστούν με ευθύ ή πλάγιο τρόπο τα δάνειά τους με τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και να τα κανιβαλίζουν κατά αυτόν τον τρόπο, στερώντας τα από τη μεγάλη θάλασσα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες μέσα στην κρίση έχουν συσσωρεύσει χρέη στη βάση των δικών σας επιλογών. Θέλω να τελειώσω με το εξής. Είναι σαφές ότι η κυβέρνησή σας έχει κρυφή ατζέντα. Θα ήθελε πάρα πολύ ο κόσμος να πάει στις κάλπες, ειδικά ο κόσμος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς να ξέρει τι του ξημερώνει σε σχέση με το φόρο που του έρχεται από το χαράτσι το οποίο ψηφίσατε τον περασμένο Νοέμβρη. Και για να το πετύχετε αυτό, επιστρατεύετε όχι μόνο καθυστερήσεις στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όχι μόνο η ΑΔΕ κατά πρωτόγνωρο τρόπο επικαλείται τεχνικά προβλήματα για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά κάνατε και κάτι άλλο. Καταθέσατε μεσοπρόθεσμο, το οποίο αναφέρεται μόνο στα 2 επόμενα έτη. Προσέξτε. Ο κανόνας για τα μεσοπρόθεσμα λέει το τρέχον έτος και τα επόμενα 3, κύριε Σκρέκα. Και εσείς φέρατε μεσοπρόθεσμο μόνο για τα επόμενα 2, τα έτη 26-27. Για ποιο λόγο λείπουν από τις εκτιμήσεις? Μήπως υπάρχουν εκτιμήσεις δυσμενείς για τα μακροοικονομικά που εάν όμοι γέννητο είστε ακόμα στην κυβέρνηση θα σημαίνει νέα μέτρα εις βάρος των πολλών? Τι κρύβεται για τα επόμενα έτη? Τι θέλετε να μην γίνει γνωστό πριν την κάλπη της 9ης Ιουνίου? Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα δώσει τη μάχη για να έρθουν όλα αυτά τα πράγματα στο φως, όπως έδωσε τη μάχη και τα κατάφερε για να αποκαλύψει την πολιτεία σας και τις επιλογές σας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα επικοινωνήσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους, με την οργανωμένη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία ανακαλύπτει σιγά σιγά τις συνέπειες των δικών σας πολιτικών επιλογών. Στις 9 Ιουνίου θα κοπεί ο βήχας του 41% και θα κληθείτε από εκεί και πέρα να εξηγήσετε τις επιμονές και τις αιμονές σας σε μια πολιτική η οποία μόνο αδιέξοδα δημιουργεί. Ευχαριστώ.